Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το Πανεθνικό Συλλαλητήριο που διοργανώνεται σε λίγες ημέρες, στις 13 του Μάη, την ερχόμενη Κυριακή, για τους Έλληνες στρατιωτικούς και το Μακεδονικό. Οι διοργανωτές βρέθηκαν στην Πάτρα και παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου. Πανεθνικό Συλλαλητήριο με μήνυμα: Η Ελλάδα δεν εχμαλωτίζεται, θα διεξαχθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 13 Μαΐου, με κεντρικό αίτημα την άμεση απελευθέρωση από τις τουρκικές φυλακές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Στο πλαίσιο προβολής του Συλλαλητηρίου δόθηκε σήμερα και στην Πάτρα συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου αυτή γίνεται στα πλαίσια συνεντεύξεων τύπου που παραχωρούμε σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, προκειμένου να ενημερώσουμε για τα πρωτάθματα του Πανεθνικού Συλλαλητηρίου που θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Την πρωτοβουλία αυτή την παίρνει το νεοσύστατο πατριωτικό κίνημα πολιτών Διέξοδος Ελλάς. Συμμετέχουν καλλιτέχνες, αθλητές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, διπλωμάτες, κινήματα εξωτερικού. Είναι μια κίνηση που επουδενή δεν είναι πολιτικός φορέας, ούτε σκοπεύει να γίνει, να το διευκρινίσω αυτό. Δημιουργήθηκε και συγκροτήθηκε προκειμένου να λάβουμε διάφορες δράσεις, προκειμένου να προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας ως πολίτες που αγαπάμε την πατρίδα μας, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ελληνικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή την, ειδικά που έχει γιγαντωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Στα δύο πρόσωπα των δύο στρατιωτικών μας, Κούκλατζη και Μητρετόδη, που όπως ξέρουμε κρατώνται όμοιροι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, ουσιαστικά καθρεφτίζεται τη αιχμαλωσία του ελληνικού έθνους. Η χώρα μας υπάθηκε στα μνημόνια το 2010, όπου υπογράφηκε η πρώτη Δανειακή Σύμβαση, και έκτοτε ως λαός ζούμε όλες αυτές τις οδυνηρές συνέπειες, τις τραγικές, που έχουν ουσιαστικά περιγραφεί ως μια αληθινή γενοκτονία. Η πρωτοβουλία για το συλλαλητήριο ανήκει στη νεοσύστατη κίνηση πολιτών Διέξοδος. Τι να πω τώρα. Το θέμα είναι ότι τι εννοούμε πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι τίποτα, δεν είναι τα σύνορα, τα χαραγμένα αυστηρά μόνο. Πατρίδα είναι και το σταυροκόπημα της μάνας. Είναι και το ότι μαζευόμαστε την Κυριακή να φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Αυτά προσπαθούμε να υπερασπιστούμε. Και δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν κάθε συλλαλητήριο που γίνεται με αφορμή κάποιο εθνικό θέμα ως ακροδεξιά στοιχεία τα οποία παρευρίσκονται εκεί. Το θέμα της Μακεδονίας βρίσκει μια πολιτική, τις διπλωματίες, η οποία φέρεται να είναι αντίθετη από το θέμα των επιστημόνων. Εκατοντάδες επιστήμονες, ιστορικοί και αρχαιολόγοι έχουν πει σε όλους τους τόνους και έχουν συγγράψει και κοινές δηλώσεις και επιστημονικές μελέτες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έρχεται σε αντίρρηση με χιλιάδες καθηγητές στο φόρουμ του Hellenic Professors, Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι διαφωνούν και αυτοί και έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην το συνεχίσει αυτό. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Καλό σας βράδυ.